Μία φορά και έναν καιρό ζούσαν τρία μικρά γουρουνάκια. Όσο περνούσαν οι μέρες, τα αδέρφια μεγάλωναν όλο και περισσότερο. Μία μέρα λοιπόν, η μητέρα τους τους μάζεψε και τους είπε ότι ήταν ώρα να βγουν στον κόσμο και να χτίσουν τα δικά τους σπίτια. Πριν φύγουν λοιπόν, τους συμβούλεψε να είναι σοβαρά και εργατικά ό,τι και να έκαναν, αν ήθελαν να πάνε όλα καλά και να μην έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Τα μικρά λοιπόν γουρουνάκια, ακούγοντας τη μαμά τους, ανυπόμονα να ξεκινήσουν την περιπέτειά τους, μάζεψαν τα πράγματα και τις σάντες τους, αγκάλιασαν στοργικά τη μητέρα τους και ξεκίνησαν. Λίγο αφού έφυγαν, βρέθηκαν σε ένα δάσος με ένα όμορφο λιβάδι από λουλούδια. Τα μικρά μας γουρουνάκια όμως είχαν ξεχάσει γιατί είχαν φύγει από το σπίτι τους και άρχισαν να παίζουν στο γρασίδι χωρίς έγνοιες και απολαμβάνοντας τις ηλιόλουστες καλοκαιρινές ημέρες. Λίγο μετά όμως, ο καιρός άρχισε σιγά σιγά να χαλάει. «Πρέπει να χτίσουμε το σπιτάκι μας! Ο χειμώνας είναι ακόμα μακριά, ας παίξουμε!» «Όταν έρθει η ώρα θα χτίσω καταφύγιο για εμένα!» «Ό,τι πείτε, εγώ δεν θέλω να παγιδευτώ στο χιόνι!» Το μεσαίο και το μικρότερο γουρουνάκι συνέχισαν να πηδούν και να παίζουν χωρίς να το πολύ σκέφτονται. Ένα πρωί, ένα στρώμα πάγου εμφανίστηκε και έτσι άρχισαν να χτίζουν τα σπίτια τους, το καθένα με τον τρόπο που νόμιζε καλύτερο. «Θα χτίσω ένα σπίτι από άχυρα! Είναι γρήγορο και δεν θέλω να δουλέψω και πάρα πολύ!» Και έτσι και έγινε. Το απόγευμα, το σπίτι του μικρότερου γουρουνιού ήταν έτοιμο. «Λοιπόν, θα χτίσω ένα σπίτι από ξύλα. Όταν δύσει ο ήλιος, θα έχω τελειώσει τη δουλειά!» Το σπίτι από ξύλα του μεσαίου γουρουνιού ήταν έτοιμο σε μερικές ώρες. «Πάμε να δούμε αν ο μεγάλος αδερφός μας κατάφερε να χτίσει το σπίτι του!» «Πάμε λοιπόν!» Τα δύο μικρά γουρουνάκια βρήκαν τον αδερφό τους να δουλεύει ακούραστος στο σπιτάκι του. Ήταν χτισμένο από πέτρες και τούβλα. Είχε παράθυρα, πατζούρια και πόρτες από σκληρό ξύλο. «Τι χτίζεις εδώ πέρα, φρούριο?» «Έτσι πρέπει να είναι το σπίτι ενός γουρουνιού, σαν φρούριο.» «Μα γιατί, φοβάσαι κανέναν?» «Όλοι φοβόμαστε τον κακό λύκο.» «Φοβάσαι το λύκο!» Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο γουρουνάκι συνέχισε να δουλεύει. Τα αδέρφια του πήγαν να παίξουν ανέμελα στο δάσος, φωνάζοντας χαρούμενα. «Από πού έρχεται αυτός ο θόρυβος?» Ο λύκος πήγε να δει ποιος έκανε τόσο θόρυβο. «Ο μεγάλος αδερφός μας είναι ανόητος! Φοβάται τους λύκους ενώ δεν υπάρχουν εδώ!» «Ακόμη κι αν υπήρχαν! Και τι έγινε, θα παλέψω με όποιο λύκο τολμήσει να βρεθεί στο δρόμο μου!» Κανένα από τα δύο αυτά γουρουνάκια δεν είχε δει αληθινό λύκο στη ζωή του. Ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, ο μεγάλος κακός λύκος πήδηξε μπροστά τους. Τα μάτια του έλαμπαν σαν φλόγες και τα μεγάλα δόντια του εξήχαν από το στόμα του πολύ άκρια. «Τρέξε!» «Βοήθεια! Βοήθεια!» Το μικρότερο γουρουνάκι ήταν το πρώτο που έφτασε στο σπίτι του από άχυρο. Μπήκε μέσα γρήγορα και κλείδωσε την πόρτα. «Άνοιξε! Άνοιξε! Θα φυσήξω και θα σου ρίξω το σπιτάκι!» Ο λύκος φύσηξε τρεις φορές και το σπίτι του μικρού γουρουνιού έπεσε σαν να το χτύπησε τυφώνας. «Βοήθεια!» Το μικρό γουρουνάκι έτρεξε στο σπίτι του μεσαίου αδερφού αμέσως. «Υπέροχα! Τώρα θα φάω και τους δυο σας!» Και ο λύκος άρχισε να φυσά και να ξεφυσά. Το σπίτι από ξύλα ήταν πιο γερό από το άλλο και έτσι έπρεπε να φυσήξει λίγο περισσότερο. Ο
τελικά και το δεύτερο σπίτι κατέρευσε. Και τα δύο γουρουνάκια έτρεξαν αμέσως τρομαγμένα στο σπίτι του μεγάλου αδερφού τους. Άνοιξε την πόρτα! Εμείς είμαστε! Ελάτε μέσα, γρήγορα! Τίποτα δεν θα μας φτάσει εδώ. Είμαστε ασφαλείς. Το σπίτι μου είναι δυνατό και φτιαγμένο από τούβλα. Ποιος είναι? Ανοίξτε! Δεν νομίζω. Θα σας φάω και τους τρεις! Όσο δυνατά ανφυσούσε και ξεφυσούσε ο καημένος ο λύκος, το σπίτι του μεγάλου αδερφού δεν κουνιόταν καθόλου. Ήταν έτοιμος να τα παρατήσει όταν παρατήρησε την καμινάδα πάνω στο σπίτι. Αχα! Θα δείτε, μικρά γουρουνάκια! Μπλέξατε τώρα! Μα τι είναι αυτός ο ήχος? Μα γιατί υπάρχει πίσα στο καπάκι της χύτρας? Θα δείτε αμέσως! Και έτσι ο κακός λύκος κατέληξε να πέσει στην καυτή χύτρα των γουρουνιών. Παρατρίχα κατάφερε να γλιτώσει, σκαρφαλώνοντας πολύ γρήγορα στην καμινάδα και έτρεξε προς το δάσος, όπου δεν ξανάκουσε ποτέ κανείς για εκείνον. Τα τρία μικρά γουρουνάκια έζησαν ήρεμα και ευτυχισμένα στο δυνατό τους τούβλινο σπίτι. Και πάντα θυμούνταν τι τους είχε πει η μητέρα τους, ότι πρέπει πάντα να βάζεις προσπάθεια και να δουλεύεις για να χτίσεις κάτι πραγματικά όμορφο και δυνατό. Για να έχει κάτι διάρκεια, πρέπει να έχει και προσπάθεια.